Φίλες και φίλοι, καλώς ορίσατε στο κανάλι Manga Spoiler, όπου από εδώ θα ενημερώνεστε καθημερινά για τα πιο ανατρεπτικά spoiler. Το μυστικό πως το παιδί δεν είναι του Ιάσονα, αλλά του Μάρκου, συνεχίζει να πληγώνει την Αλεξάνδρα. Εάν αποκαλύψει αυτό το μυστικό, τότε όλα θα διαλυθούν στην οικογένεια. Η Μαριέτα γίνεται όλο και πιο πιεστική απέναντί της, με αποτέλεσμα η κατάσταση να χειροτερεύει. Όσο η Αλεξάνδρα παλεύει να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα, τόσο ο Μάρκος ετοιμάζεται για το μεγάλο βήμα με την Ευγενία. Είναι αποφασισμένος να δώσει μία δεύτερη ευκαιρία στον έρωτα ακόμη και αν μέσα του δεν είναι και τόσο έτοιμος. Η Αλεξάνδρα πληγώνεται καθημερινά όλο και περισσότερο. Βλέπει στα μάτια του Ιάσονα πως λατρεύει αυτό το παιδί, καθώς το θεωρεί δικό του. Η αλήθεια βέβαια δεν θα αργήσει να έρθει στο φως και τότε όλα θα διαλυθούν. Ο Μάρκος κάνει πρόταση γάμου στην Ευγενία και της υπόσχεται μία ζωή χωρίς φόβο και άγχος. Μάλιστα κάνει γνωστή την επιθυμία του στη Μεσσηνία, ανακοινώνοντας τον γάμο του με την νεαρή και όμορφη γιατρό. Τα νέα αυτά φτάνουν στο αρχοντικό των Δεμερτζίδων και η Αλεξάνδρα χάνει τον έλεγχο. Ο Ιάσονας θυμώνει που την βλέπει να ζηλεύει τον πρώην της και της ανακοινώνει πως θα πάρει το παιδί και θα φύγει. Τότε εκείνη μέσα στην ταραχή της του φωνάζει δυνατά, «Το παιδί αυτό δεν είναι δικό σου, Ιάσονα». Η οργή του Ιάσονα κορυφώνεται. Ο ίδιος θεωρεί πως η αγαπημένη του του λέει ψέματα και της φωνάζει πως θα την κλειδώσει μέσα στο σπίτι. Φυσικά δεν πιστεύει λέξη από τα λεγόμενά της. Εάν μας βλέπετε για πρώτη φορά, έχετε την δυνατότητα να κάνετε μια δωρεάν εγγραφή, να ενεργοποιήσετε και το καμπανάκι, για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις για τα νέα βίντεό μας. Σύντομα κοντά σας!